Αν ερωτούσαμε, αγαπητοί μου, ποιο είναι το νόημα της ζωής μας, γιατί ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, η πιο εύστοχη απάντηση θα ήταν ότι η ζωή μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία πίστοση χρόνου που έχει δώσει ο Θεός στον καθένα από εμάς για να εργαστεί την αιώνια σωτηρία Του. Και για να πετύχουμε την αιώνια σωτηρία μας, πρέπει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα της ζωής που μας χάρισε ο Θεός να εργαστούμε τις εντολές Του και να καλλιεργήσουμε τις αρετές, αξιοποιώντας ο καθένας τα ιδιαίτερα προσόντα, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχει λάβει ως δώρο από Αυτόν τον ίδιο το Θεό. Τη σπουδαία αυτή η αλήθεια μας την παρουσίασε ο Κύριος με την παραβολή των ταλάντων που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Η Βασιλεία του Θεού, είπε ο Κύριος, μοιάζει με έναν άνθρωπο που ήθελε να πάει ταξίδι. Κάλεσε λοιπόν τους δούλους του και τους εμπιστεύθηκε τα υπάρχοντά του. Σε άλλον εμπιστεύθηκε 5 τάλαντα, σε άλλον 2 και σε άλλον 1 τάλαντο. Στον καθένα ανάλογα με την ικανότητά του και κατόπιν έφυγε για το ταξίδι. Αυτός που έλαβε τα 5 τάλαντα πήγε, τα εκμεταλλεύτηκε και κέρδισε άλλα 5. Ομοίως και αυτός που έλαβε τα 2, κέρδισε άλλα 2. Εκείνος όμως που έλαβε το 1 τάλαντο, πήγε, έσκαψε τη γη και έκρυψε εκεί το τάλαντο του Κυρίου του. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, ο Κύριος των δούλων αυτών επέστρεψε και φώναξε τους δούλους του για να κάνει λογαριασμό μαζί τους. Παρουσιάστηκε τότε εκείνος που είχε λάβει τα 5 τάλαντα και του έφερε και άλλα 5 λέγοντας: «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 5 τάλαντα. Να, κέρδισα άλλα 5». Και ο Κύριος του είπε: «Μπράβο, καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό και θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα στη χαρά του Κυρίου σου». Παρουσιάστηκε κατόπιν και ο δούλος που είχε πάρει τα 2 τάλαντα και είπε: «Κύριε, μου εμπιστεύτηκες 2 τάλαντα. Να, κέρδισα άλλα 2». Και ο Κύριος είπε και σε αυτόν: «Έβγε καλέ και έμπιστε δούλε. Αποδείχθηκες αξιόπιστος σε μικρές υποθέσεις, γι' αυτό θα σου εμπιστευτώ μεγαλύτερες. Έλα και εσύ στη χαρά του Κυρίου σου». Τελευταίος παρουσιάστηκε και ο δούλος που είχε πάρει το 1 τάλαντο και είπε: «Κύριε, ήξερα πως είσαι σκληρός άνθρωπος. Θερίζεις εκεί όπου δεν έσπηρες και συνάζεις καρπούς εκεί όπου δεν φύτεψες. Γι' αυτό φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το τάλαντό σου στη γη. Να λοιπόν το τάλαντό σου, πάρ'το». Και ο Κύριος τότε είπε: «Δούλε πονηρέ και οκνηρέ, τεμπέλη, ήξερες πως θερίζω εκεί που δεν έσπηρα και συνάζω καρπούς εκεί που δεν φύτεψα. Έπρεπε λοιπόν να καταθέσεις τα χρήματά μου στην τράπεζα και εγώ όταν θα γυρνούσα θα τα έπαιρνα με τόκο. Πάρτε λοιπόν το τάλαντό του και δώστε το σε αυτόν που έχει τα 10 τάλαντα, διότι σε καθέναν που έχει θα του δοθούν και άλλα και θα έχει και περίσσευμα, ενώ από όποιον δεν έχει θα του πάρουν και τα λίγα που έχει. Και αυτόν τον άχρηστο δούλο πετάξτε τον έξω στο σκοτάδι, εκεί όπου οι άνθρωποι θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Αποκαλυπτική πραγματικά η παραβολή αυτή του Κυρίου, η οποία μέσα σε λίγες γραμμές μας δίνει ένα διάγραμμα του έργου του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων, αλλά και του έργου που καλείται να επιτελέσει ο κάθε άνθρωπος για να οικειωθεί τη σωτηρία που ο Χριστός μας προσφέρει. Ο άνθρωπος της παραβολής που αποδήμησε δεν είναι παρά ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος εργάστηκε τη σωτηρία των ανθρώπων πρωτίστως με την ενανθρώπισή Του. Και αφού ολοκλήρωσε το έργο Του επί της γης, έφυγε με την ανάληψή Του. Θα γυρίσει όμως και πάλι με τη Δευτέρα Του παρουσία
για να ζητήσει λογαριασμό των πεπραγμένων του κάθε ανθρώπου. Θα γυρίσει και θα ζητήσει το λόγο από κάθε άνθρωπο για το πώς εργάστηκε αυτά που του εμπιστεύτηκε. Σε κάθε δούλο, ο άνθρωπος της παραβολής εμπιστεύτηκε κάποιο αριθμό ταλάντων. Ένα τάλαντο, και μάλιστα αργυρό όπως ήταν στην προκειμένη περίπτωση, είχε μεγάλη αξία. Ζύγιζε 42 κιλά. Ήταν 42 κιλά ασήμι, δηλαδή μια σεβαστή περιουσία. Και τι συμβολίζουν αυτά τα τάλαντα? Είναι τα προσόντα. Είναι οι ικανότητες, και οι πνευματικές, αλλά και οι σωματικές που ο Θεός έχει δώσει σε κάθε άνθρωπο. Βλέπουμε βέβαια να υπάρχει μία ανισότητα στη διανομή των ταλάντων. Σε άλλον δόθηκαν 5, σε άλλον 2 και σε άλλον 1. Γιατί αυτό, θα αναρωτιόταν κάποιος? Δεν είναι φυσικά άδικος ο Θεός που κάνει αυτή την άνιση διανομή. Στον καθένα δόθηκαν τα τάλαντα, τα χαρίσματα, κατά την ιδίαν δύναμη, όπως λέει η παραβολή. Δόθηκαν δηλαδή ανάλογα με τη δύναμη του καθενός, ανάλογα με την ικανότητα που έχει να αξιοποιήσει αυτό που θα πάρει. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ούτε την ίδια δομή, ούτε την ίδια κατασκευή, ούτε τις ίδιες δυνατότητες. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει στον καθένα αυτό που μπορεί να σηκώσει. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο Θεός δεν θα ζητήσει από τον άνθρωπο παραπάνω από αυτά στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί. Θα ζητήσει ευθύνη από τον καθένα ανάλογα με το τι έλαβε. Έτσι βλέπουμε ότι αυτός που πήρε τα 5 τάλαντα τα έκανε 10, ενώ αυτός που πήρε 2 τα έκανε 4. Και οι 2 δικαιώθηκαν από τον Κύριό τους, διότι εργάστηκαν, αξιοποίησαν αυτό που έλαβαν και έδειξαν προκοπή. Κατά αναλογία και αυτός που πήρε το 1 τάλαντο, αν εργαζόταν και κέρδιζε 2, ομοίως θα δικαιωνόταν. Δεν θα του ζητούσε περισσότερα ο Κύριος. Ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Κύριος είπε αυτήν την παραβολή ήταν για να μας φανερώσει ότι οφείλουμε να δείξουμε συνέπεια, επιμέλεια και προθυμία και να δραστηριοποιηθούμε στο έργο της σωτηρίας μας και της διακονίας του πλησίον, αξιοποιώντας τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός, είτε πολλά είναι αυτά, είτε λίγα, όσα μας έχει δώσει ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Όλοι μας έχουμε πάρει κάποια χαρίσματα από το Θεό, τα οποία πρέπει να τα ανακαλύψουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Όταν μετά το βάπτισμα ο ιερεύς χρήει με το Άγιο Μύρο τον νεοβαπτισθέντα, τότε, με το μυστήριο του χρίσματος δηλαδή, ο άνθρωπος παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Με το βάπτισμα γινόμαστε κατά χάριν παιδιά του Θεού και όπως οι άνθρωποι, ανάλογα πάντοτε με τις δυνατότητές τους, φροντίζουν να πρικίσουν τα παιδιά τους, έτσι και ο πλούσιος Θεός πρικίζει πλουσίως τα παιδιά Του, δίνοντάς τους με το μυστήριο του χρίσματος τα ποικίλα χαρίσματα. Όταν αναφερόμαστε σε χαρίσματα βέβαια, το μυαλό μας συνήθως πηγαίνει σε χαρίσματα που προκαλούν εντύπωση, όπως το χάρισμα των ιάσεων, το χάρισμα της διδασκαλίας, το χάρισμα της διοικήσεως των ανθρώπων και άλλα παρόμοια. Ο Απόστολος Παύλος όμως μας προτρέπει να έχουμε ζήλο για τα ανώτερα χαρίσματα. «Ζηλούτε δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα, και έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δείκνημι», γράφει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. Και ο ανώτερος δρόμος τον οποίο δείχνει ο Απόστολος Παύλος είναι η αγάπη. Μπορεί να μην έχουμε όλοι το χάρισμα των ιάσεων ή της διδασκαλίας ή της διοικήσεως. Όλοι όμως ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε το χάρισμα της αγάπης. Είναι μάλιστα το σπουδαιότερο χάρισμα κατά τον Απόστολο, αφού όλα τα άλλα δεν σώζουν αυτόν που τα έχει,
αλλά συντελούν απλά στην οικοδομή της Εκκλησίας. Με το χάρισμα της αγάπης όμως και η Εκκλησία οικοδομείται, αλλά και ο άνθρωπος που καλλιεργεί την αγάπη σώζεται. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τα χαρίσματα με τα οποία μας έχει πρικίσει ο Θεός και να τα καλλιεργήσουμε. Και τα χαρίσματα αυτά, όπως είπαμε, είναι και διανοητικά και συναισθηματικά, αλλά και σωματικά. Χάρισμα, επί παραδείγματι, είναι το να μπορώ να γίνω επιστήμονας, αλλά χάρισμα είναι και το να μπορώ να κάνω μια χειρονακτική δουλειά. Ούτε όλοι μπορούν να γίνουν επιστήμονες, ούτε όμως όλοι μπορούν να κάνουν και χειρονακτικές δουλειές. Όπως χάρισμα είναι και το να έχω υγεία ή να έχω σωματική δύναμη και να μπορώ αυτά να τα χρησιμοποιώ ώστε να εξυπηρετώ και να διακονώ τους άλλους ανθρώπους. Αυτό έκαναν οι δύο πρώτοι δούλοι της παραβολής. Αξιοποίησαν και αύξησαν τα τάλαντα που έλαβαν. Ο τρίτος όμως έκρυψε το τάλαντο του Κυρίου του στη γη. Δεν το καταχράστηκε, δεν το σπατάλησε, απλά το έκρυψε και το έδωσε πίσω στον Κύριό του όταν αυτός επέστρεψε. Ωστόσο, καταδικάστηκε και μάλιστα πολύ αυστηρά για την πράξη του αυτή. Καταδικάστηκε για την αμέλειά του να εργαστεί πάνω σε αυτό το οποίο είχε πάρει ως χάρισμα. Αν η τιμωρία του δούλου ήταν τόσο αυστηρή, μόνο και μόνο διότι αμέλησε, πόσο μεγαλύτερη θα είναι η τιμωρία μας αν κατασπαταλούμε τα χαρίσματά μας στην αμαρτία, όπως ο άσωτος Υιός της παραβολής, ο οποίος κατασπατάλησε την περιουσία του πατέρα του. Ωστόσο, και μόνο η αμέλεια είναι, όπως μας δείχνει η παραβολή, άξια μεγάλης τιμωρίας. Εάν πάσα παράβασης και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν, πώς εμείς εκφευξόμεθα τη λυκάφτης αμελήσαντες σωτηρίας, λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή του. Εάν κάθε παράβαση και παρακοή τιμωρήθηκε δικαίως, πώς εμείς θα διαφύγουμε την τιμωρία, εάν δείξουμε αμέλεια για μια τόσο μεγάλη σωτηρία? Ούτε λοιπόν η κατασπατάληση των ταλάντων που έχουμε πάρει από το Θεό επιτρέπεται, ούτε η αμέλεια της καλλιέργειας και της αυξήσεως αυτών συγχωρείται. Αυτό που περιμένει ο Θεός από τον κάθε άνθρωπο είναι να εργαστεί με φιλότιμο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που έχει λάβει, ώστε να πετύχει τη σωτηρία του, αλλά και να βοηθήσει και τους συνανθρώπους του να πετύχουν και αυτοί ομοίως τη σωτηρία τους. Αγαπητοί μου, πραγματεύσαστε ενώ έρχομαι, είπε κάποτε ο Κύριος. Εμπορευθείτε δηλαδή μέχρι να επιστρέψω. Ο χρόνος της ζωής μας είναι καιρός εργασίας και εμπορίας και συνεπώς πρέπει να τον αξιοποιήσουμε με πολύ σύνεση και με πολύ κατά Θεόν σοφία. Πολλές φορές ο Κύριος χρησιμοποίησε εικόνες από τον τρόπο με τον οποίο εμπορεύονται οι κοσμικοί άνθρωποι για να μας δείξει πώς πρέπει και εμείς να κινούμαστε ώστε να πλουτίσουμε όχι υλικά, αλλά πνευματικά. Είπε μάλιστα κάποτε ο Κύριος ότι «Η ή του αιώνος τούτου φρονιμότερη υπέρ τους υιούς του φωτός εις την γενεάν εαυτόν εισήν». Οι κοσμικοί άνθρωποι δηλαδή είναι φρονιμότεροι από τα παιδιά του φωτός, από τους χριστιανούς. Και αυτό διότι φροντίζουν να κάνουν τις επενδύσεις των και να αυξήσουν τα έσοδά των. Όπως λοιπόν οι κοσμικοί άνθρωποι κάνουν τις επενδύσεις των εδώ στη γη, έτσι και εμείς θα πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε τις επενδύσεις μας στον ουρανό και να αυξάνουμε την πνευματικότητά μας. Πρέπει, όπως μας φανέρωσε η παρεβολή των ταλάντων, να ανακαλύψουμε τα χαρίσματα που μας έχει δώσει ο Θεός και να τα καλλιεργήσουμε. Να εργαστούμε πάνω σε αυτά ώστε να τα αυξήσουμε και να τα διαθέσουμε στο έργο της σωτηρίας της δικής μας αλλά και του πλησίον μας. Μόνο έτσι θα φανούμε και εμείς αγαθοί και έμπιστοι δούλοι και θα αξιωθούμε να εισέλθουμε εις την χαρά του Κυρίου μας όταν θα έρθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία
για να κρίνει τον κόσμο. Αμήν.